Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά σε αυτό το κανάλι. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό. Σκέφτηκα να κάνω ένα σύντομο update. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο είχα ανεβάσει ένα βίντεο για πάρα πολλά προϊόντα της Ordinary. Είχα κάνει μια τεράστια παραγγελία γιατί είχα δύο στόχους. Πρώτον, ήθελα να αντικαταστήσω πολύ ακριβά προϊόντα που χρησιμοποιούσα σαν skincare. Και δεύτερον, ήθελα να χρησιμοποιήσω μεμονωμένα συστατικά, γιατί ήθελα να εντοπίσω κάποια συστατικά που ήταν πάρα πολύ πιθανό να μου μπλοκάρουν τους σπόρους και να οδηγούν σε ακμή. Και πέτυχα και τους δύο στόχους μου. Να πω ότι είχα ζητήσει συμβουλή και από την Ordinary. Είχα δηλαδή στείλει ένα email, μάλλον είχα κάνει chat μαζί τους, για να μου εξηγήσουν πώς να χρησιμοποιώ τα προϊόντα και σας προτείνω να το κάνετε και εσείς. Επίσης, αποφεύγω να χρησιμοποιώ τα προϊόντα αυτά όλα μαζί, εννοείται. Πολλά από αυτά είναι οξέα, οπότε πάρα πολύ σκληρά για την επιδερμίδα και θα δημιουργήσουν πάρα πολύ μεγάλο ερεθισμό. Επίσης, σε αυτό το βίντεο, στο βίντεο δηλαδή αυτό εδώ, όταν είχα πρωτοπαραγγείλει προϊόντα από την Ordinary, πολλά από αυτά είχα πει ότι μου δημιούργησαν ερεθισμό. Θα δείτε όμως στο σημερινό βίντεο ότι πολλά από αυτά τα χρησιμοποιώ ακόμη. Και αυτό γιατί μάλλον εκείνο το διάστημα η επιδερμίδα μου ήταν ευερέθιστη και αυτή τη στιγμή δεν μου δημιουργούν πρόβλημα. Για όσα προϊόντα δεν υπάρχουν στο σημερινό βίντεο αλλά υπήρχαν στο προηγούμενο, θα αφήσω και για αυτά κριτική κάτω στο description box, στο κουτί δηλαδή περιγραφής. Όπου θα εξηγώ πολύ σύντομα για ποιον λόγο δεν τα χρησιμοποιώ ακόμη. Κάποια μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά για εμένα δεν είναι κατάλληλα γιατί μου μπλοκάρουν τους σπόρους, ενώ κάποια πολύ απλά δεν είχαν ιδιαίτερο αποτέλεσμα στο δικό μου πρόσωπο. Όπως θα δείτε λοιπόν στο σημερινό βίντεο, πολλά από αυτά εξακολουθώ να τα χρησιμοποιώ και με βοήθησαν να κάνω οικονομία, γιατί πέταξα πολύ ακριβότερα προϊόντα, ειδικά το Advanced Night Repair της Estée Lauder. Δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα βίντεο από την Dr. Dre. Μιλούσε για αυτόν τον ορό, τον οποίο χρησιμοποιούσε για περίπου 10 χρόνια και εξηγούσε πως τα συστατικά που έχει μέσα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά υπάρχουν σε καλύτερες τιμές, σε πολύ καλύτερες τιμές, σε πολλά άλλα προϊόντα. Και ένα από αυτά είναι ένα προϊόν της Ordinary. Γράφετε πάρα πολύ συχνά ότι χρησιμοποιείτε και εσείς πολλά προϊόντα από την Ordinary, οπότε περιμένουμε και τις δικές σας προτιμήσεις και τις δικές σας προτάσεις κάτω στα σχόλια. Σε όλες μας αρέσουν οι οικονομικές και πάρα πολύ αποτελεσματικές προτάσεις. Θα αφήσω links κάτω στο κουτί περιγραφής από όλα αυτά τα προϊόντα και από αυτά που χρησιμοποιώ και από αυτά που δεν χρησιμοποιώ πλέον, αλλά δεν χρησιμοποιώ γιατί δεν ήταν κατάλληλα για μένα. Πιστεύω πως θα άρεσαν σε κάποιους άλλους. Επίσης, έχω παραγγείλει αυτά τα προϊόντα από δύο website, και από την Ελλάδα, και από το website της Ordinary και από το website του Look Fantastic, και έχουν έρθει κανονικά χωρίς να περάσουν, δεν περνάνε τελωνείο, ούτε είχα επιπλέον έξοδα. Επομένως, κάντε ένα κλικ στο κουτί περιγραφής για να δείτε τα προϊόντα αυτά και να βρείτε links κατευθείαν στα websites, όποιο website προτιμάτε. Και πάμε να δούμε ποια προϊόντα χρησιμοποιώ ακόμη, πολλά από αυτά. Ένα από τα all-time classic προϊόντα τους και best sellers τους είναι το υαλουρονικό τους. Το έχω δοκιμάσει, μου έχει αρέσει πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε ακόμη περισσότερο και άρεσε πολύ περισσότερο στην επιδερμίδα μου αυτό, το Niacinamide με ψευδάργυρο. Το χρησιμοποιώ όταν πλένω το πρόσωπό μου το πρωί ή το βράδυ, αμέσως μόλις πλύνω το πρόσωπό μου, καθώς είναι ακόμη υγρό, δεν το σκουπίζω και με βρεγμένα δάχτυλα, απλώνω μια πολύ λεπτή στρώση από αυτό στο πρόσωπό μου. Αυτό που κάνει είναι να κλειδώνει την υγρασία, να κλειδώνει την ενυδάτωση και μετά, αφού στεγνώσει το πρόσωπό μου, περνάω την ενυδατική μου. Είναι από τα καλύτερα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και αρέσει πάρα πολύ στην επιδερμίδα μου. Όχι ότι το υαλουρονικό είναι κακό και το υαλουρονικό του είναι πάρα πολύ καλό, αλλά για εμένα λειτουργεί αυτό πάρα πολύ καλά. Το Niacinamide το χρησιμοποιώ κυρίως βράδυ και αυτό γιατί ξεφλουδίζει. Επομένως δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω κάτω από foundation. Όταν δεν βάφω, με μέρες που δεν βάφω, το χρησιμοποιώ και πρωί και βράδυ. Ένα ακόμη all time classic προϊόν τους είναι το Matrix Seal. Είναι ο ορός προσώπου, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ καλό tube για το Advanced Night Repair της Estée Lauder. Δεν ξέρω αν είδατε το πιο πρόσφατο βίντεο της Dr. Dre που μιλάει για αυτόν τον ορό και λέει για αυτόν τον ορό ότι έχει μέσα πάρα πολύ καλά συστατικά, αλλά είναι πανάκριβος, αδικαιολόγητα ακριβώς και πολύ απλά είναι ακριβώς γιατί έχει τεράστια ζήτηση. Μάλιστα λέει πως μπορούμε να βρούμε πολύ καλά συστατικά σε πάρα πολλούς ορούς και πάρα πολλές κρέμες που να έχουν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα με τον ορό της Estée Lauder και, να μην... και δεν είναι και τόσο ακριβή. Ο συγκεκριμένος όρος λοιπόν είναι κάτι αντίστοιχο, είναι πάρα πολύ καλός. Έχω να χρησιμοποιήσω τον ορό της Estée Lauder τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ τον ορό της Ordinary. Οπότε εδώ πέρα ήταν ένα success, αντικατέστησε κάτι πάρα πολύ ακριβό με κάτι πολύ οικονομικότερο που έχει παρόμοια αποτελέσματα. Κάτι άλλο που αγοράζω και ξαναγοράζω είναι η ρετινόλη της Ordinary. Είναι το 1% μέσα σε squalane. Squalane είναι ένας ενυδατικός παράγοντας, βοηθάει πάρα πολύ στο να μην υπάρχει ερεθισμό στην επιδερμίδα. Την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα, την πρώτη φορά όταν πρωτοαγόρασα αυτό το προϊόν, είχα ερεθισμό και δεν το ξαναχρησιμοποίησα για αρκετό διάστημα. Από τότε όμως το χρησιμοποιώ πιο συχνά.
Φυσικά χτίζει ανθεκτικότητα και το δέρμα μας και η επιδερμίδα μας, αλλά νομίζω ότι εκείνο το διάστημα, όπως έλεγα και πριν, εκείνο το διάστημα πρέπει να ήταν ευερέθιστη η επιδερμίδα μου, γι' αυτό πολλά από τα προϊόντα μου δημιούργησαν ερεθισμό. Δεν χρησιμοποιώ κάθε μέρα την ρετινόλ και τη χρησιμοποιώ μόνο βράδυ, και αυτό κυρίως γιατί χρησιμοποιώ και κάποια άλλα προϊόντα που χρειάζεται η επιδερμίδα μου. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτή τη ρετινόλ γύρω στις 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Θα υπάρχει link κάτω και με το πρώτο βίντεο που είχα κάνει, όπου ανοίγω τους όλους. Όπου ανοίγω όλα τα προϊόντα και δοκιμάζω και τις υφές τους στην κάμερα για να μπορείτε να κατατοπιστείτε καλύτερα. Επομένως, το link θα υπάρχει κάτω στο description box. Αυτό το προϊόν κι αν είχε δημιουργήσει ερεθισμό στην επιδερμίδα μου και είπα ότι δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω. Αλλά από τότε το χρησιμοποιώ συνέχεια. Είναι το τρίτο μπουκαλάκι που αγοράζω. Είναι μάσκα ορός AHA, BHA. Είναι μια μάσκα 5-10 λεπτών. Απλώνω μια λεπτή στροή στο πρόσωπό μου και εξαπλένω μετά από 5-10 λεπτά. Στην αρχή μου δημιουργούσε ερεθισμό από την πρώτη στιγμή που το άπλωνα στο πρόσωπό μου. Πλέον δεν μου δημιουργεί ερεθισμό. Το χρησιμοποιώ το πολύ μία φορά την εβδομάδα και στις οδηγίες του λέει το πολύ μία με δύο φορές την εβδομάδα. Επομένως, καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες των προϊόντων. Αυτό που κάνει είναι μια φοβερή απολέπιση. Κάνει υπέροχο καθαρισμό, κάνει συσφίξη πόρων, μακρύνει νεκρά κύτταρα. Γενικότερα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της Ordinary και τα πολύ οικονομικότερα. Και ενώ έχω δοκιμάσει πάρα πολλά αντίστοιχα προϊόντα, αυτό έχω καταλήξει να το χρησιμοποιώ πλέον σε μόνιμη βάση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προϊόν που θα έλεγα ότι δεν σας αφορά όλους. Είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιώ για προκαλεσμένους πόρους και για σημαδάκια μετά από κάποιο σπυράκι. Azelaic Acid είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιώ κυρίως. Όταν έχω κάποιο στίγμα, όταν θέλω να ξεθοριάσει δηλαδή κάποιο στίγμα, τότε χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν. Είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται κυρίως για μπλοκαρισμένους πόρους, για ακμή και για στίγματα, για να ξεθοριάσω στίγματα. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Δεν το χρησιμοποιώ όμως κάθε μέρα. Οι οδηγίες λένε ότι μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, νομίζω μιλάνε και για δύο φορές τη μέρα, για εμένα είναι υπερβολικό. Το χρησιμοποιώ 2 με 3 φορές την εβδομάδα το πολύ και εξαρτάται από τις ανάγκες μου. Αν έχω δηλαδή κάποια πρόσφατα σημαδάκια που θέλω να ξεθοριάσω, το χρησιμοποιώ λίγο πιο συχνά. Αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Όλα αυτά τα προϊόντα μεταξύ μου κρατάνε για πάρα πολύ καιρό, από 3 έως 6 μήνες. Και πρόσφατα το αγόρασα, μάλιστα έχω αγοράσει 2 μπουκαλάκια. Γιατί μου το προτείνατε εσείς, μου προτείνατε αργανέλαιο για να χρησιμοποιώ για φριζαρισμένα μαλλιά, για μαλλιά που δεν στρώνουν, μαλλιά που είναι αφυδατωμένα. Ακόμη δεν έχω βρει τον καταλληλότερο τρόπο για να το χρησιμοποιώ, για να πω την αλήθεια. Άλλες φορές έβαλα πολύ και ήταν λαδωμένα τα μαλλιά μου, ήταν υπερβολικό. Άλλες φορές έβαλα λίγο και δεν έκανε χρήση. Θέλω να το ρυθμίσω λίγο για να βρω τρόπο να το χρησιμοποιώ καλύτερα. Και επίσης είναι κατάλληλο και για ενυδάτωση προσώπου το αργανέλαιο. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη στο πρόσωπό μου. Πρέπει να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ σύντομα. Γιατί και θέλω να δω αν θα μου μπλοκάρει πόρους. Διαφορετικά θα είναι μια πάρα πολύ καλή ενυδατική. Επίσης ένα ακόμη προϊόν για μπλοκαρισμένους πόρους που χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια είναι το σαλικυλικό οξύτ. Από ό,τι βλέπω, πρόσφατα πήγα να το ξαναπαραγγείλω γιατί μου τελειώνει, αλλά δεν το έχουν στο website τους. Ή μάλλον το. Ανανεώνουν την σύσταση, ελπίζω να μην το χαλάσουν, γιατί είναι ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό προϊόν. Υπάρχει όμως σε μάσκα, υπάρχει σε κάτι αντίστοιχο, αλλά σε μάσκα με σαλικυλικό οξύ. Ίσως το χρησιμοποιήσω, ίσως το δοκιμάσω και αυτό τοπικά. Το χρησιμοποιώ όταν έχω κάποιο σπυράκι, όταν βλέπω ότι θα βγει κάποιο σπυράκι. Αυτό που κάνει είναι να ξεραίνει το σπυράκι και εξαφανίζεται την επόμενη μέρα, σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Κάνει κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το tea tree oil, αλλά πιο ισχυρό. Αυτό που δεν έχω πλέον, αλλά εξακολουθώ να χρησιμοποιώ και θέλω πλέον να το ξαναγοράσω, να το αντικαταστήσω, είναι το γλυκολικό οξύ τους, το glycolic acid που έχουν. Είναι πολύ οικονομικότερο από αυτό που έπαιρνα από την πίξη και είναι λίγο πιο ισχυρό. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σε blackheads, σε μπλοκαρισμένους πόρους δηλαδή. Καθαρίζει τέλεια τους μπλοκαρισμένους πόρους και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο. Νομίζω ότι συχνά τα updates τα ξεχνάμε, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν έρχονται μετά από χρόνο, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο και κάποιος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα ίδια προϊόντα τα οποία πρότεινε σε ένα προηγούμενο βίντεο. Προειδημένου και τις δικές σας προτάσεις, κατά τα άλλα θα τα πούμε στο επόμενο. Να μείνετε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.